τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους και άνεργους να κάνουν δωρεάν διακοπές ως και 10 ημέρες σε τουριστικά καταλήμματα της νησιωτικής και επιρροτικής Ελλάδας, παρέχει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ της περίοδου 2019-2020. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει σχετική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, ενώ τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 18, τουλάχιστον 50 ημερομίσια στον ΕΦΚΑ ή 50 ημέρες ταμείο ανεργίας ή 50 ημέρες επίδομα μητρότητος ή συνδυασμό κάποιων εκ των τριών περιπτώσεων. Πρώτη μέρα είμαι άνετη. Πρώτη μέρα? Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει το επόμενο διάστημα. Πώς σας φαίνεται, σαν πάρα. Ωραία. Θα το ψάξω. Φέτος, ναι. Για 10 μέρες δωρεάν. Να δούμε όσο μας πούνε. Για να είναι κάποιος ωφελούμενος, δεν πρέπει να έχει ενταχθεί πέρσι στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ. Ο αριθμός, ο περσινός ήταν 140.000 οι δικαιούχοι. Νομίζω ότι προς τα πάνω θα είναι λίγο φέτος. Περιλαμβάνονται και τα παιδιά και οι άντρες και οι σύζυγοι ή αντίστοιχα όποιοι δεν δουλεύουν. Ο άνεργος το τελευταίο πράγμα που θα κοιτάξει παιδιά είναι διακοπές του. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευτεί από τον οργανισμό η προκήρυξη που θα απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.